Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι. Δεύτερο μέρος της εκπομπής. Επί του πιεστηρίου, αλλαγή θεματικής και αλλαγή πάνελ. Να παρουσιάσουμε τους καλεσμένους μας. Μάκη, δίπλα μου, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και βουλευτής ΣΑΜΟ, ο κύριος Δημήτρης Σεβαστάκης. Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Θεόδωρος Φουρτσάκης, βουλευτής επικρατείας της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα σας. Ο κύριος Διονύσης Βόρος, ομότιμος καθηγητής χειρουργικής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Καλησπέρα σας. Και ο κύριος Νίκος Παΐζης, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Ελλάδος. Θα μου δώσετε όμως λίγο χρόνο, κύριε, να διαβάσουμε κάποια μηνύματα που αφορούν και το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε κυρίως. Υπάρχουν και προηγούμενα μηνύματα, τώρα αφορούσαν τον κύριο Λάπα, το προηγούμενο πάνελ. Δεν θα τα διαβάσουμε γιατί δεν είναι και εδώ. Πάμε κατευθείαν σε αυτό που αφορά το δικό μας. Τα εγγόνια των αποδήμων τι ξέρουν να ψηφίσουν, γιατί δεν ζητάτε τη δική μου ψήφο, λέει κάποιος κύριος Παύλος από την Αυστραλία. Να συνδυαστεί η ψήφος με τη στρατιωτική θητεία, λέει ο κύριος Νικόλαος από το Παλαιόφάλιρο. Η κυρία Μάρθα λέει: εγώ θεωρώ ότι οι νέοι πρέπει να ψηφίζουν από τα 21. Αντίθετη άποψη. Ο κύριος Ανδρέας από την Ηλιούπολη: εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνεται ψήφος στα 18 συμπληρωμένα, ψήφος και ενηλικίωση. Εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά πρέπει να ψηφίζουν στα 17, λέει η κυρία Νίκη από την Χίο. Και τέλος, ο κύριος Γιάννης από τον Κίζη, από 18 χρονών θεωρούμε ότι είναι πολιτικοποιημένοι. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, κύριε, αλλά να πάμε καταρχήν στον καθηγητή, τον κύριο Βόρο, ο οποίος έγραψε ένα ενδιαφέρον άρθρο που βάζει τον προβληματισμό. Έτσι, κύριε Βόρο. Καλησπέρα καταρχήν σε όλους και στους τηλεθέτες. Ο λόγος που έγραψα το άρθρο. Όχι, λέω ότι βάζετε τον προβληματισμό που υπάρχει γύρω από αυτό το θέμα. Τον προβληματισμό. Καταρχήν να διευκρινίσω ότι δεν αναφέρομαι γενικά στο θέμα της ψήφου στα 17. Γι' αυτό τοποθετήθηκαν το κοινοβούλιο, οι φορείς της χώρας πριν και μετά από την ψήφισή του και είναι πλέον νόμος του κράτους. Η επικέντρωση του θέματος είναι στο αν αυτό το θέμα, αυτός ο νόμος, αν η ψήφου στα 17 μπορεί να επηρεάσει μια συγκεκριμένη ομάδα παιδιών, διότι στην ηλικία αυτή, στο σύνολο αυτών των παιδιών, είναι οι μαθητές της τρίτης λυκείου, είναι περίπου 100.000 κάθε χρόνο. 90.000. Και βέβαια, αν ερμηνευτεί αλλιώς το 17, μπορεί να είναι και η δεύτερη τάξη του λυκείου, οπότε μιλάμε για 200.000. Ένας πληθυσμός που πιθανόν θα προκαλέσει τον ενδιαφέρον όλων των πολιτικών σχηματισμών και είναι φυσικό αυτό. Τα παιδιά αυτά, ειδικά της τρίτης λυκείου, διανύουν μια πολύ κρίσιμη περίοδο. Είναι η φάση που ετοιμάζονται για εξετάσεις αγωγικές και κάνουν ένα αγώνα οι ίδιοι και οι οικογένειές τους για κάτι που είναι για τη ζωή τους σημαντικό, αν όχι απόλυτο, γιατί τίποτα είναι απόλυτο στη ζωή, ούτε αν θα σπουδάσει κανείς, ούτε θα σπουδάσει, αλλά το να περάσουν σε μια σχολή των ανωτάτων ιδρυμάτων που το επιθυμούν, πέραν της επιθυμίας που είναι σοβαρό πράγμα, είναι και αντικειμενικά για τη ζωή τους κάτι σημαντικό. Μάλιστα. Λοιπόν, στη φάση αυτή. Δεν ξέρω αν το κλίμα θα οθήσει τους υποψηφίους να επιδιώξουν να ενημερώσουν τον πληθυσμό των σχολείων και συγκεκριμένα στην τρίτη ηλικίου. Και όταν λέω υποψηφίους, είναι οι εθνικές εκλογές, είναι οι ευρωεκλογές, είναι οι εκλογές της αυτοδιοίκησης. Αν το πάρει κανείς στατιστικά, είναι μια φορά το χρόνο δηλαδή, κάποια από όλες τις εκλογές. Μέχρι τώρα είναι γνωστό ότι υπάρχει νόμος από το 10 που για πολιτικά και θρησκευτικά θέματα δεν δίνει εύκολα είσοδο στο σχολείο και πρέπει ο Σύλλογος των Καθηγητών να αποφασίσει. Αλλά αν ετούτος ο νόμος θεωρηθεί ότι είναι κάτι θεσμικά, το ξέρουν οι αρμόδιοι, πιο ισχυρό γιατί τους δίνει τη δυνατότητα να εκλέξουν κυβέρνηση, αν αυτό ανοίξει το δρόμο της ενημέρωσης μέσα στο σχολείο, δηλαδή αν επιδιωχθεί να γίνεται πολιτική ενημέρωση των παιδιών στο σχολείο, νομίζω είναι ερωτηματικό. Μήπως αυτό αποτελέσει πρόβλημα. Γιατί εδώ όμως βάζετε ένα διαφορετικό θέμα, όχι απλά την ψήφο στα 17, όχι, και την πολιτικοποίηση στα λύκεια. Επικεντρώνω για τον πληθυσμό αυτό, για τα παιδιά αυτά της τρίτης λυκείου, αν το κλίμα θα ανοίξει δρόμους να πάνε οι υποψήφοι στα σχολεία για ενημέρωση, το οποίο πιστεύω, πέραν του ότι θα πάρει χρόνο, γιατί όπως ξέρετε, αυτές οι εκδηλώσεις δεν γίνονται απογεύματα ούτε Σαββατοκύριακα. Και τώρα στα σχολεία λίγες εκδηλώσεις γίνονται σε ώρα μαθημάτων. Μάλιστα. Δηλαδή διακόπτονται μαθήματα. Και τα παιδιά μπορούν να το ζητήσουν. Λοιπόν, θα είναι πρόβλημα χρόνου,
αλλά και επηρεασμού του κλίματος σε μια φάση που τα παιδιά επιδιώκουν, οι οικογένειες και τα ίδια, να επικεντρωθούν σε αυτό και είναι η πρώτη φορά που ξενυχτάνε στη ζωή τους για να διαβάσουν. Είναι η πρώτη φορά που αφήνουν άλλες τους ασχολίες ή και ψυχαγωγίες για να διαβάσουν. Εάν αυτή η αφοσίωση και η επικέντρωση διαταραχθεί, νομίζω θα είναι πρόβλημα. Και τελειώνω λέγοντας ότι είναι μια ηλικία που ο παρορμητισμός, που είναι φυσικό, ο αυτορμητισμός είναι φυσικό και η δίψα για καινούργια πράγματα, κοινωνικά, πολιτικά, δεν είναι εύκολο να ελεγχθούν από τη λογική ότι αφού τώρα διαβάζουμε, θα αφήσουμε του χρόνου. Μετά από τρεις μήνες στο πανεπιστήμιο είναι άλλα πράγματα. Είναι άλλο θέμα. Κύριε Ζαβαστάκη, αυτοί οι προβληματισμοί, όταν αποφάσισε ο ΣΥΡΙΖΑ να κατεβάσει αυτό το νομοσχέδιο, απασχόλησε τους συντάκτες και την ηγεσία της κυβέρνησης. Ευρύτερα γίνεται. Υπάρχει μια βάσανος όταν συλλαμβάνεις ένα θέμα και προσπαθείς να το τεκμηριώσεις νομοθετικά και να το ολοκληρώσεις. Αλλά σκεφτείτε το εξής, ότι στη μέση εκπαίδευση τα παιδιά παίρνουν πολιτικές αποφάσεις. Πρώτα απ' όλα μετέχουν στις, ένα μεγάλο μέρος τους, μετέχουν στις πολιτικές νεολαίες ή δεν μετέχουν, που είναι πάλι μια πολιτική απόφαση. Δεύτερον, έχουν να σχεδιάσουν την εκπαιδευτική τους εξέλιξη, την επιλογή τους, το μηχανογραφικό τους. Πράγματα δηλαδή που έχουν την αναγωγή τους στο δημόσιο χώρο, στη δημόσια σφαίρα. Αυτά είναι πολιτικές αποφάσεις στον πυρήνα τους. Τα παιδιά σήμερα, εκτός των άλλων, και για λόγους πολιτιστικής ύπτωσης, με τα μίντια, με την αυτόματη κοινοποίηση της θέσης τους, μετέχουν στο δημόσιο χώρο. Αυτό είναι ήδη ο πυρήνας της πολιτικής ορίμανσης. Με αυτούς τους όρους λοιπόν, τα παιδιά είναι πιο πολιτικοποιημένα λόγω σύπτωσης, λόγω συγκυρίας, λόγω πολιτιστικής σύπτωσης, είναι πιο πολιτικοποιημένα, πιο ολοκληρωμένα με τις ανασχέσεις τους, αλλά είναι πιο εκτεθειμένα στον πολιτικό αναστοχασμό. Με αυτούς τους όρους λοιπόν είναι όρημη μια τέτοια επιλογή της ψήφου στα 17. Στην υλοποίηση δηλαδή, αν πώς θα γίνει η επαφή του υποψηφίου με τους είναι παλιό μοντέλο υποψηφίου αυτό. Αν θα γίνει να πάνε στο σχολείο. Νομίζω ότι αυτά θα λυθούν. Το σχολείο είναι ένας χώρος παραγωγής διδακτικού έργου. Και γνώσης. Και με αυτή την έννοια ολοκληρώνει τον πολιτικό του στόχο, το σχολείο. Δεν μπορεί να πάει να κάνει να βγει στον άμβονα και να σε ένα συγκροτημένο πυκνό κοινό, όπως είναι το σχολικό κοινό και σε μια κοινότητα, να βγεις να κάνεις τον πολιτικό εκφωνητή. Δεν υπάρχουν αυτά. Εξάλλου είναι και παροχημένα. Τα μηνύματα πάνε αλλιώς. Δεν υπάρχει τέτοια πρόβλεψη να διακόπτεις την ροή του μαθήματος. Πολύ περισσότερο, που το είπε πολύ σωστά, έχει μια μορφή οικονομίας. Τα παιδιά δουλεύουν σκυλίσια για να προχωρήσουν στις πανελλήνιες. Έχουμε ζήσει με τις πολιτικές νεολαίες αντίθετες καταστάσεις. Στη φάση πια της τριτοβάθμιας, στη φάση της τριτοβάθμιας, όπου αλλάζει τελείως ο χρόνος και το τέμπο το εκπαιδευτικό, το μαθησιακό τέμπο αλλάζει στην τριτοβάθμια. Αλλά στη φάση, νομίζω, αυτής της ηλικιακής περίοδου, νομίζω ότι πρέπει άφοβα να επιτρέψουμε να ανοίξει το πεδίο. Αν ζητήσουν υποψήφοι, ότι τι είδα ακόμα, εμείς θέλουμε να πάμε στο... Πρώτα απ' όλα υπάρχει ο Σύλλογος των Καθηγητών, πρώτα απ' όλα υπάρχει η κοινότητα των διδασκόντων και των διδασκομένων να ορίσει και να βάλει κανόνες. Υπάρχει η αυτοσύστατη κοινότητα, η σχολική, και νομίζω ότι αυτή μπορεί να ορίσει και τα πρωτόκολλα. Αλλά σας λέω ότι στον πυρήνα της σήμερα η κοινότητα μαθητική εκτίθεται πολιτικά. Το έχει προβλέψει αυτό. Δεν είναι πολύ πατερναλιστικό να θέσει ένα νόμο να σου δίνει τα κορδόνια του παπουτσιού σου. Είναι το σημαντικότερο. Πώς ο κύριος Βόρος το επισήμανε. Δεν είναι δηλαδή και ειλικρινά. Ο νόμος δίνει μία δυνατότητα. Το κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει την εσωτερική λειτουργία των σχολείων είναι άλλο πράγμα. Το κανονιστικό πλαίσιο που ορίζει τα πρωτόκολλα λειτουργίας μιας σχολικής μονάδας είναι διαφορετικό πράγμα. Δεν μπορεί να είναι μέρος του σχεδιασμού, ας πούμε, του νόμου που επιτρέπει κάποια την ψήφο. Κάποια παιδιά όμως που θα είναι πιο πολιτικοποιημένα θα απαιτήσουν να έρθουν μέσα στο σχολείο.
Κύριε Φορτσάκη. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι το θέμα της ψήφου, της ψήφου στα 17 είναι ένα σύνθετο ζήτημα και δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μεμονωμένα. Δεν είναι μόνο η ηλικία που το παιδί θα γίνει υπεύθυνος πολίτης και θα ψηφίσει, είναι και η ηλικία που το παιδί θα μπει στην οικονομική ζωή του τόπου με υπευθυνότητα, είναι η ηλικία που θα μπει στην ποινική του θα αναλάβει τις ποινικές του ευθύνες. Είναι ένα σύνολο, αν θέλετε. Εγώ προσωπικά, όταν έγινε η συζήτηση στη Βουλή, υποστήριξα ότι δεν πρέπει να αναγνωρίσουμε την ψήφο στα 17, γιατί θεώρησα ότι είναι πολύ νωρίς. Όμως ομολογώ ότι πολύ από νωρίς, τότε. Πολύ νωρίς για τα παιδιά. Πολύ νωρίς δηλαδή για έναν νέο άνθρωπο 17 χρονών, που μπορεί να είναι και 16. Θα σας πω, γιατί το έψαξα πολύ και από τότε μπορώ να σας πω ότι έχω πολύ προβληματιστεί και μάλλον νομίζω ότι σήμερα θα συμφωνούσα με την ψήφο στα 17. Έχω, από ό,τι είδα, καμιά δεκαριά χώρες είναι αυτές που δέχονται την ψήφο στα 17. Είναι η Σερβία, η Μάλτα, η Αυστρία. Ορισμένες χώρες, Αργεντινή, είναι μερικές χώρες εκτός Ευρώπης, από τις ευρωπαϊκές είναι αυτές. Είναι ορισμένα κρατήδια γερμανικά υπάρχουν και υπάρχουν και άλλες χώρες που το δέχονται μόνο για τοπικές εκλογές. Από μεγάλες, για εκλογές εθνικές είναι μόνο αυτές που είπα. Ο προβληματισμός έχει πολλές πλευρές. Το ζήτημα έχει συζητηθεί πάρα πολύ, κυρίως στην Αγγλία. Γιατί τους απασχόλησε πάρα πολύ και έχουμε επιχειρήματα υπέρ και κατά. Το επιχείρημα κατά, αν θέλετε, είναι ότι το παιδί δεν είναι ακόμα όριμο και ότι πάντως πρέπει να συμπίπτει η ποινική και αστική ενηλικίωση με την πολιτική. Άρα, εάν πάμε στην ψήφο στα 17, θα πρέπει να κατεβάσουμε και την ποινική ενηλικίωση και την αστική ενηλικίωση. Διότι δεν μπορείς να έχεις ένα παιδί που δεν δικαιούται να υπογράψει μια δικαιοπραξία, αλλά δικαιούται όμως να ψηφίσει, ούτε να έχει ένα παιδί που δεν μπορεί να έχει ποινική ευθύνη, όμως μπορεί να διαλέξει ποιος είναι ο βουλευτής του. Αυτό είναι το ένα, η μία πλευρά. Η άλλη πλευρά είναι ότι επειδή η νεολαία μας απομακρύνεται όλο ένα και περισσότερο από τα κοινά πράγματα, καλό είναι τα παιδιά να τα βάζουμε από νωρίς στον προβληματισμό και στη συζήτηση για να τους κεντρίζουμε και το ενδιαφέρον. Αλλά στην περίπτωση αυτή, και κάνω παρένθεση να σας πω ότι θυμάμαι ότι όταν εγώ ήμουν 17 χρόνων, ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να ψηφίζω. Άρα δεν βλέπω γιατί σήμερα σε ένα παιδί 17. Δεν είναι η ίδια η σημερινή γενιά. Δεν είναι η ίδια. Αυτό να σας πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι έχουν οριμάσει. Έχουν οριμάσει οι συνθήκες, πιστεύω. Έχετε δίκιο, κύριε Γκουτζάνη. Δηλαδή λέτε δεν είναι η ίδια. Εγώ νομίζω ότι είναι τώρα ο χρόνος καταλληλότερος για να εντάξουμε τα νέα παιδιά νωρίτερα στην πλήρη κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή. Και θα το κάνουμε αυτό με επιτυχία αν μπορέσουμε να τα προετοιμάσουμε κατάλληλα γι' αυτό. Δηλαδή το παιδί που φτάνει σε αυτή την ηλικία να μπορούμε να το έχουμε προετοιμάσει και η προετοιμασία φυσικά πρέπει να γίνει στο σχολείο. Αυτό είναι ο χώρος όπου ο πολίτης φτιάχνεται. Κοινωνικοποιείται και λοιπά. Θα ήθελα όμως εδώ να σας πω. Υπάρχει κάποιο κίνδυνο η εισαγωγή της πολιτικοποίησης στα σχολεία? Μάλιστα. Εδώ, λοιπόν, προσέξτε, δεν παίρνω θέση αρνητική. Όχι, καταλαβαίνω. Μήπως χρειάζεται μια ιδιαίτερη προσοχή για να μην έχουμε. Λοιπόν, θα σας πω ποια είναι η δική μου γνώμη πάνω σε αυτό πολύ καθαρά. Είμαι απολύτως κατά της κομματικής παρουσίας στα σχολεία. Όμως, από την άλλη πλευρά, πρέπει να σας πω ότι νομίζω ότι το πρόβλημα είναι πάλι σύνδετο. Γιατί? Διότι εγώ πιστεύω ότι τα κόμματα όπως τα έχουμε γνωρίσει μέχρι σήμερα και επομένως και η κομματικοποίηση όπως την εννοούμε μέχρι σήμερα είναι φθήνουν και θα φύγουν από το προσκήνιο. Έχουμε λοιπόν τα νέα παιδιά τα οποία έρχονται και μπαίνουν στην πολιτική με τρόπους διαφορετικούς από την ένταξη σε ένα κόμμα. Δείτε τώρα τι συμβαίνει σήμερα στη Γαλλία με τον Μακρόν. Ο Μακρόν είναι ένας πολιτικός νέος, 38 χρονών αν δεν κάνω λάθος, που σηκώθηκε και έφυγε από την κυβέρνηση των Σοσιαλιστών για να στηρίξει τη δική του υποψηφιότητα στη Γαλλική Προεδρία, που οι προεδρικές εκλογές θα γίνουν το Μάιο, το λέω για τους ακροατές μας όσοι δεν το θυμούνται, και κινείται χωρίς κόμμα. Κινείται δηλαδή σε ένα χώρο ο οποίος απευθύνεται κυρίως σε νέους και ο οποίος χώρος είναι ένας φυσικά πολιτικός χώρος, αλλά ο οποίος δεν έχει κομματική υπόσταση. Αυτό δείχνει μια τάση. Κινείται με διάφορους άλλους τρόπους, κυρίως με δίκτυα τα οποία χρησιμοποιεί, με διάφορες οργανώσεις οι οποίες δεν έχουν κομματικό χαρακτήρα, με διάφορες κοινωνικές ομάδες οι οποίες δεν έχουν καθαρή πολιτική ταυτότητα και συγκεντρώνει κόσμο από παντού. Αυτό οδηγεί βέβαια αυτή η εξέλιξη σε πολιτικοποίηση. Δεν είναι πολιτικοποίηση. Στη συγκρότηση είναι πιο σύνθετο προφίλ. Είναι διαφορετική. Θα έλεγα ότι είναι διαφορετική η πολιτικοποίηση. Δεν θα έλεγα ότι είναι απολυτικό. Αυτό βέβαια εκφεύγει. Αλλά θα δημιουργηθεί το θέμα. Γιατί είναι συνάρτηση.
διαιτητές. Του προβλήματος που αντιμετωπίζουμε εδώ. Τις παίρνει ο Μακρόν και τις διαχέει με τα κοινωνικά δίκτυα. Όχι. Αυτά που του μεταφέρουν τα κοινωνικά δίκτυα χωρίς καμία δέσμευση, αφού δεν υπάρχει. Ναι, γιατί δεν κινείται μόνος του, κινείται με ομάδα. Κινείται με ομάδα, δεν κινείται μόνος του. Δεν έχουμε έναν άνθρωπο από τη μία και μια ομάδα. Ποια είναι η δομή η οποία νομιμοποιεί τις αποφάσεις. Είναι χαλαρή η δομή. Γιατί ξέρετε ότι τα κόμματα προβλέπονται από το Σύνταγμα. Δεν είναι απλά ότι είναι. Κοιτάξτε, τα κόμματα δεν προβλέπονται. Αλλά και στην Ελλάδα μην νομίζετε ότι λειτουργούν τα κόμματα όπως πρέπει. Δηλαδή, μην φανταστείτε ότι τα κόμματα είναι δημοκρατικά κόμματα που φτιάχνουν πολιτική. Και εκεί έχετε ομάδες και έχετε μια ομάδα που κάποια στιγμή παίρνει την εξουσία μέσα στο κόμμα και κάνει ό,τι θέλει. Η κατάληξη είναι ότι η γνώμη μου είναι ότι πρέπει να κρατήσουμε τα κόμματα έξω από τα σχολεία. Δηλαδή, να μην αφήσουμε να μπαίνουν τα κόμματα, ξέρω εγώ, το ΣΥΡΙΖΑ, η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ μέσα στα σχολεία να κάνουν την προπαγάνδα τους. Αλλά πρέπει τα παιδιά να τα βοηθήσουμε να καταλάβουν τι συμβαίνει και αυτό θα το καταλάβουν καλύτερα αν λειτουργεί μέσα στο σχολείο δημοκρατική σχολική ζωή. Δηλαδή, αν έχουμε συμμετοχή του παιδιού στις συνελεύσεις του σχολείου του, τις αποφάσεις. Αυτό πρέπει να ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Σαν Νέα Δημοκρατία σκέψη. Ναι, ναι. Είμαστε τίποτα καθυστερημένοι στην Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλουμε δημοκρατία. Όχι, ναι. Σαν ταυτόχρονα σήμερα. Αυτό νομίζω. Και νομίζω ότι προς την κατεύθυνση αυτή πρέπει να πάμε. Πρέπει από πολύ νωρίς να αρχίσει το παιδί να συμμετέχει και από πολύ νωρίς να αισθάνεται την ευθύνη αυτού που κάνει. Και αυτό σημαίνει όμως ότι πρέπει να είμαστε και εμείς όρημοι, δηλαδή οι μεγαλύτεροι, να μην προσπαθούμε να εκμεύσουμε από τον νέο άνθρωπο, ο οποίος πιο εύκολα επηρεάζεται από ένα μεγαλύτερο για τη λήψη των αποφάσεών του, και να μην δημιουργούμε βάρη συναισθηματικά στα νέα παιδιά. Και αυτό είναι καλό για τα μεγάλα κόμματα, γιατί βλέπετε ότι και οι συζητήσεις που γίνονται στη Βουλή και τις τελευταίες μέρες και τις προηγούμενες έχουν πολύ μεγάλη συναισθηματική φόρτιση. Πρέπει να φύγουμε από το θυμικό, αν θέλετε, και να πάμε στο νοητικό, να πάμε στο κομμάτι εκείνο που είναι ο άνθρωπος που σκέπτεται. Να ψηφίσουν και τους βγάλω. Δηλαδή, αν δεν εκλεγεί αυτό τον οποίο θέλουν, εννοείται. Όχι, η πολιτική. Η πολιτική. Κοιτάξτε, πρέπει το παιδί να συνειδητοποιήσει ότι αυτό που λέει ο Αριστοτέλης ισχύει πάντα. Δηλαδή, ένας πολίτης που δεν ενδιαφέρεται για τα κοινά είναι άχρηστος πολίτης. Και πρέπει λοιπόν, εάν δεν ικανοποιείται από αυτό που του δίνουν άλλοι, να κάνει ο ίδιος τη δική του παρουσία. Να πείτε ότι είναι ιδιώτης και θα το καταλάβει μια γενιά, άμα του πείτε ότι το ίδιο έρχεται αυτό ιδιώτης. Σωστό, πολύ σωστό. Κύριε Παΐζη, τι λέει ο καθηγητής. Να ρωτήσω ότι. Λέω να διορθώσω πρώτα ότι δεν είμαι με συνδικαλιστική ιδιότητα σήμερα εδώ. Είμαι σαν ερευνητής εκπαιδευτικός από το Κέντρο Ανάπτυξης Εκπαιδευτικής Πολιτικής ΓΕΣΕ, γιατί δεν την έχω πια τη συνδικαλιστική ιδιότητα. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, μείζον, και όπως πάντα είναι πολύ πιο βαθύ από εκεί που συνήθως τα κόμματα το τοποθετούν. Διότι αφορά το βασικό δικαίωμα του εκλέγην. Δηλαδή ένα στοιχείο που το λέει το Σύνταγμα, αλλά αρνείται το Σύνταγμα και νομίζω σωστά να πει ποια είναι η ηλικία αυτή. Το Σύνταγμα, από τα πρώτα συντάγματα πρέπει να πω, το δικαίωμα του εκλέγην όριζε το να είναι Έλληνας, ελληνικής ηθαγένειας και να έχει το 21ο έτος της ηλικίας συμπληρωμένο. Που σήμαινε ότι 100 τόσα χρόνια πριν, σε εκείνη τη δομή κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική της κοινωνίας, το 21ο έτος, που με το τότε προσδόκιμο της ζωής θα πρέπει να ήταν σημερινή 42 ετών, θεωρούσε ότι είναι η κατώτατη ηλικία στην οποία θα πρέπει να προχωρήσουν. Έχει πολύ ενδιαφέρον ότι το 21ο ακούστηκε σε ερώτηση τηλεθεάτριας σήμερα, ως την κατώτερη ηλικία. Επίσης είναι ενδιαφέρον να θυμίσω στους νεότερους ότι οι γυναίκες ψήφισαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το 1952, ασχέτως ηλικίας, και οι όριμες και οι νεότερες και οι πιο μικρές, και ότι το πρώτο σύνταγμα της χώρας που αναγνωρίζει ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες είναι ίσες ενώπιον του νόμου είναι το σύνταγμα του 1975. Η ψήφος στα 18 κατεβαίνει 10 χρόνια περίπου μετά. Δηλαδή να έχουμε ουσιαστικά για πρώτη φορά την ηλικία. Είναι πολύ νωρίς για την ελληνική δημοκρατία ουσιαστικά να πηγαίνει αυτή τη στιγμή να πιάσει το θέμα χωρίς να αναφέρεται στο Σύνταγμά της. Γιατί? Χρειάζεται δηλαδή συνταγματική αναθεώρηση. Όχι. Γιατί όχι. Ποτέ το Σύνταγμα δεν αναφέρει την ηλικία. Ορίζει την κατώτερη. Προσδιορίζεται νομικά βέβαια ότι ο πολίτης ουσιαστικά που διαθέτει την απαραίτητη βιολογική και κοινωνική οριμότητα. Και οι τρεις έννοιες, και η βιολογική και η κοινωνική και η οριμότητα, όπως αντιλαμβάνεστε,
είναι σχετικές, είναι δυναμικές, επηρεάζονται από το κοινωνικό και πολιτισμικό πλαίσιο και κανένα σήμερα γονιός ή δημοσιογράφος δεν θα έλεγε ότι ένα παιδί 17 χρονών, το οποίο είναι μέσα στο ίντερνετ, δεν γνωρίζει μια κοινωνική πραγματικότητα με ένα πολύ πιο διαφορετικό τρόπο από ότι το γνώριζε ένας 17χρονος 30 χρόνια πριν. Να σας πω ποια είναι η διαφορά που πιάνει απλά ο κόσμος. Δεν θεωρεί πια ότι ένα παιδί 17 χρονών είναι τόσο όριμο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα ζωής με ένα 17 χρονο πριν 60 χρόνια. Είναι, εσείς τι λέτε? Εγώ σας λέω ότι δεν είναι, διότι προστατεύσαμε εμείς οι γονείς τα παιδιά μας να μην ζήσουν την πείνα, τη φτώχεια και την ανεργία εκείνης της εποχής που τα παιδιά τα ορίμαζε στα 15 και τα πάντρευε στα 17. Αυτό οφείλουμε να το θυμόμαστε, είναι ο παππούς μας και η γιαγιά μας. Αλλά θέλουμε όμως να δούμε ότι δεν έχουμε εκθέσει τα παιδιά μας σε κίνδυνο, αλλά τους έχουμε προσδώσει κοινωνικές και ακαδημαϊκές δεξιότητες τέτοιες που αν πραγματικά σκεφτούν τον τόπο τους, το συμφέρον τους και την πολιτική πρόταση που τους γίνεται, μπορούν να εκφέρουν γνώμη. Ουέ και αλίμονο αν θεωρήσουμε δηλαδή, και έχει δίκιο ο κύριος Φορτσάκης, και είναι πολύ όμορφο που ένας βουλευτής γυρίζει και λέει αυτό πίστευα τότε και σήμερα, δηλαδή μήνες μετά, μπορώ να διαφοροποιηθώ. Γιατί πιθανότατα να είναι έτσι. Θέλω όμως να σας βάλω ένα ακόμα ζήτημα που κάνει το πρόβλημα εκπαιδευτικό και το κάνει και πιο δύσκολο. Όσα χρόνια ήταν η κατώτερη ηλικία στα 18, η υποχρεωτική εκπαίδευση τελείωνε, δηλαδή η υποχρέωση του κράτους να εκπαιδεύει τον πολίτη, στα 15. Αυτό σημαίνει υποχρεωτική εκπαίδευση. Πόσο χρόνο θέλει το κράτος να παραδώσει έναν πολίτη? Γιατί μετά δεν είναι υποχρεωτική, είναι κατ' επιλογή. Άρα το 15χρονο παιδί σήμερα, το οποίο τελειώνει το σχολείο και υποθετικά, δεν υποθετικά, περίπου το 4,5% με 5% δεν πάει ούτε στο γενικό λύκειο, ούτε στην τεχνική επαγγελματική. Πάει στη δουλειά. Αν τη βρει και μαθητευόμενος. Αυτό το παιδί για την εκπαίδευση ενηλίκων θεωρείται ενήλικας. Γιατί μπορεί και συνάπτει σχέση διακανονισμού και είναι η πρώτη και είναι η σύμβαση εργασίας του. Πιάνει δουλειά και έχει σύμβαση. Από την ώρα που πιάνει δουλειά έχει σύμβαση και έχει εισόδημα, ακόμα και με το πρώτο σύνταγμα του 1927, αυτός είναι Έλληνας ο οποίος θα μπορούσε να έχει δικαίωμα να εκλέγει. Το ερώτημα είναι, εάν δεν είναι έτσι και όλοι παραμένουν μέσα στην εκπαίδευση, γιατί το κράτος δεν κάνει την εκπαίδευση υποχρεωτική στα 16, όπως είναι σε άλλα χρόνια, ή και στα 18. Οπότε να πει μέχρι εδώ χρειάζομαι εγώ για να σε κάνω έναν υπεύθυνο πολίτη, να σου διδάξω δηλαδή τις βασικές αξίες της δημοκρατίας, να τις δεις στις πράξεις, να μάθεις το πολίτευμα και όχι μόνο τις γνώσεις που θα σε βάλουν στο πανεπιστήμιο. Νομίζω λοιπόν ότι έχει η συζήτηση, αν επικεντρωθεί σε αυτό, θα πρέπει να στείλει ένα ερώτημα στο Υπουργείο Παιδείας στα πόσα χρόνια θεωρεί ότι μπορεί να ολοκληρωθεί η υποχρεωτική εκπαίδευση που είναι για κάθε πολίτη, για αγόρια και κορίτσια, για άτομα με ειδικές ανάγκες, για αλλοδαπούς και ημεδαπούς, η ίδια. Και το κράτος έχει την ευθύνη της για αυτήν. Από εκεί και ύστερα, ο πολίτης αποφυτώντας από την υποχρεωτική εκπαίδευση μπορεί να ασκήσει την εργασία του, να κάνει οικογένεια και μπορεί να βρει δουλειά. Είναι έτσι, δεν είναι? Συμπέρασμα. Συμπέρασμα, εγώ νομίζω ότι πρέπει σε ένα πληθυσμό και σε ένα λαό που καταλαβαίνει ότι γυράσκει να δώσει περισσότερη δυνατότητα στους νέους ανθρώπους να μπουν μέσα στην πολιτική και να τη ζωντανέψουν. Είναι θέμα λαϊκής κυριαρχίας και ποιότητας της δημοκρατίας. Σωστά, με μέτρο όμως. Ναι, στο 17. Δεν είναι τόσο αυτό. Σωστά και με μέτρο. Πρέπει να εκτιμήσουν τα κόμματα την πραγματικότητα. Πρέπει να ανοίξουν συζητήσεις. Δεν πρέπει να μείνουν εσύ 17, εγώ 18. Να ανοιχτεί ένας προβληματισμός. Είναι πολύ σημαντικός, πολύ βαθύς και πολύ ουσιαστικός. Και κλείνω με αυτό. Τι προτιμάτε όλοι πάνω στο τραπέζι? Να αποφασίζει η πλειοψηφία από 65 και πάνω για το μέλλον της χώρας ή τα παιδιά από 17 και πάνω, γνωρίζοντας ότι σε αυτή τη χώρα θα ζήσουν και αυτή είναι η πορεία που θέλουν? Νομίζω ότι χάνει η δημοκρατία όταν δεν έχει μέσα τη δύναμη της φωνής. Αυτό κερδίθηκε το 80. Κύριε Μάκη, το θυμόσαστε. Αν κρίνω πάντα, μπήκανε νέα παιδιά μέσα και διαμόρφωσαν μια συγκεκριμένη γενιά. Αυτή η γενιά τελείωσε, έφυγε και μαζί της φεύγει και ένα σύστημα πολιτικό. Αλλά νομίζω ότι πρέπει την αλλαγή που περιμένει και ο κόσμος να τη ζητήσει και από τα νέα παιδιά. Πάντως, αν κρίνω από τα μηνύματα των τηλεθεατών, Μάγκη, και είναι πολλά τα μηνύματά σας. Δεν περιμέναμε ότι ειλικρινά με την εκπομπή θα αποφασίσαμε να κάνουμε την εκπομπή.
ότι θα είχαμε την ανταπόκριση. Δείχνει επιφύλαξη. Το 80% και έχουν δίκιο. Λέει για παράδειγμα ο κ. Στανάση εδώ από το Ήλιο, στην αρχαία Ελλάδα, όταν ο μέσο όρο ζωή ήταν 40 έτη, οι νέοι αποκτούσαν δικαίωμα ψήφου στα 20. Τώρα που ο μέσο όρο ζωή ήταν 86. Δεν είναι σωστό. Στην εφηβεία. Στην εφηβεία. Και μάλιστα δεν υπήρχε. Και μάλιστα δεν ήταν η εφηβεία προσδιορισμένη κατά τρόπο απόλυτο ηλικιακά. Ήταν διαπιστωνόταν για το κάθε άτομο χωριστά. Δηλαδή έβλεπαν οι γεροντότεροι εάν ο συγκεκριμένο νέο είχε εξετάζοντας το σώμα του. Αν ήταν έφηβος ή όχι. Και αν ήταν έφηβος έμενε στην κοινωνία. Διαφωνεί πάντως ο κύριος Στανάσης να κατεβάσουμε την ψήφο στα 16. Η κυρία Αθανασία από τη Γερμανία. Έχουμε και τηλεθέατε από εκεί. 17 χρονών θεωρώ ότι τα παιδιά είναι κάπως νωρίς για να ψηφίσουν. 18 κλεισμένα είναι καλά. Και καλά, σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Αυτό δεν το διαβάζω, δεν έχει σημασία. Αλλά μπράβο, 16 χρονών και 17 χρονών τα παιδιά δεν έχουν ολοκληρωμένη άποψη, λέει ο κύριος Αντώνης. Και εγώ, περισσότερες είναι οι επιφυλάξεις. Η συζήτηση πήγε σε εξαιρετικό επίπεδο, αλλά γενικότερο. Επανερχόμενος στο ερώτημα που απασχόλησε εμένα όταν έγραψα το άρθρο. Δηλαδή, με τις νέες συνθήκες, είναι πλέον νόμος του κράτους το 17. Να. Και αν ερμηνευθεί με άλλον τρόπο, ίσως είναι 16, δηλαδή να είναι και οι δύο τάξεις. Λοιπόν, ναι. Εγώ επανέρχομαι στο ερώτημα που με προβλημάτισε. 16 και μετά θα μου φαινόταν λίγο... Λοιπόν, το 17, κύριε Φορτσάκη, θα πείτε εσείς οι νομικοί, αν αφορά μόνο την Τρίτη ή και τη Δευτέρα Ηλικίου, θα το απαντήσετε. Τους έδιωλους γεννηθέντες την 1η Γενάρη του έτους που συμπληρώνουν το 17. Εγώ επανέρχομαι στον προβληματισμό των συγκεκριμένων, εάν υπό τις συνθήκες αυτές που είναι πλέον όμως του κράτους. Είναι μια πραγματικότητα και υπόθηκαν πράγματα εδώ εξαιρετικά από πλευράς επίπεδου και πολιτισμού και πολιτικού πολιτισμού. Στο ερώτημα επανέρχομαι, ποια θα είναι η δυνατότητα επικοινωνίας των πολιτικών φορέων και των υποψηφίων με τα παιδιά της Τρίτης Λυκείου. Λοιπόν, ακούστε, ο κύριος Φορτσάκης ήδη είπε όχι στην είσοδο των πολιτικών σχολείων. Ο κύριος Σεβαστάκης είναι αμφότεροι εκπρόσωποι μας στο Κοινοβούλιο. Ο κύριος Σεβαστάκης. Είναι και αμφότεροι καθηγητές στο Πανεπιστήμιο. Έτσι. Εντάξει, δεν είναι στο Λύκειο, αλλά έχουν μια εμπειρία και από παιδιά αμέσως μετά. Και που στο Πανεπιστήμιο, και εγώ τους βίωσα 38 χρόνια που υπηρέτησα, τρεις μήνες μετά από το Λύκειο. Και τον παρορμητισμό τους και τον αυτορμητισμό τους και τη φυσική δίψα τους να μάθουν και να μπουν, βεβαίως τη βιώσαμε. Και εκεί είδαμε και την δυνατότητα ή όχι ελέγχου αυτών των συναισθημάτων και φυσικών στοιχείων από την ψυχραιμία και τη λογική για πολλά πράγματα. Λοιπόν, η ανθρώπινη φύση είναι αυτή. Ο κύριος Σεβαστάκης, λοιπόν, είπε ότι ναι, να προστατεύσουμε το σχολείο από την επίσκεψη των πολιτικών, αλλά θα το φροντίσουν αυτό οι σύλλογοι. Κύριε Σεβαστάκη, αυτό... Η κοινότητα, όχι μόνο οι σύλλογοι. Κοιτάξτε, το σχολείο έχει ως υπεύθυνο όργανό του το Σύλλογο των Καθηγητών. Δεν είναι ούτε ο Δήμος, ούτε η γύρω κοινότητα, ούτε η περιοχή. Είναι ο Σύλλογος των Καθηγητών. Σε αναφορά με πώς θα μεταφέρουμε στις χιλιάδες συλλόγους των καθηγητών αυτή την ευθύνη και το κλίμα από μεγάλες και μικρές πόλεις. Και από άλλο σχολείο σε άλλο. Και από άλλο σχολείο σε άλλο. Μπορεί το ένα, ένα. Και από εθνικές εκλογές σε δημοτικές εκλογές, μικρής ή μεγάλης πόλης, είναι βαρύτατη αυτή η παραπομπή της ευθύνης. Εάν το Υπουργείο Παιδείας, μετά από το Κοινοβούλιο, που είναι ο θεσμικός τέλος πάντων χώρος. Εάν το Υπουργείο Παιδείας, το όποιο Υπουργείο, σήμερα είναι ένας υπουργός, αύριο θα είναι κάποιος άλλος, και αν το θέμα μένει εκκρεμές, θα μπορεί οποιοδήποτε υπουργός με μια υπουργική απόφαση ή ακόμα και με μια υπουργική εγκύκλιο να δίνει το πράσινο φως του ναι ή του όχι. Θα εσείς είσαι Σεβαστάκη από τις επόμενες εκλογές. Από ναι, το 17 είναι από τις επόμενες. Το 17 είναι από τις επόμενες. Όποιες έρθουν. Λοιπόν. Οι σύλλογοι, οι χιλιάδες σύλλογοι, δεν είναι εύκολο να φορτωθούν καθένας χωριστά αυτή την ευθύνη. Να τοποθετηθούν. Εδώ υπάρχει δεξιά μου και εκπρόσωπος του χώρου της δευτεροβάθμιας παιδείας που το έχει βιώσει ο ίδιος. Το Υπουργείο θα μπορούσε μετά από το θεσμικό όργανο που είναι το Κοινοβούλιο να διευκρινίσει το θέμα αυτό και να μην φορτώνουμε σε κάθε σύλλογο που θα πιεστεί, κύριε Σεβαστάκη, από τον περίγυρο. Να πω κάτι. Το Υπουργείο θα δώσει μια κατεύθυνση, θα υπάρξει μια συλλογική απόφαση αυτή που θα λέει ότι το σχολείο είναι ένα ακέραιο πεδίο όπου παράγεται γνώση. Ο τρόπος όμως υλοποίησης, ξέρουμε πολύ καλά
ότι συστήνεται και από τις ιδιορυθμίες κάθε περιοχής, από τις παραδόσεις, από τα χαρακτηριστικά, τα πολιτιστικά ιδιοχαρακτηριστικά κάθε περιοχής, κάθε κοινότητας, γιατί η μαθητική κοινότητα διακυμαίνεται, δεν είναι ενιαία, δεν είναι συμπαγής. Έχουμε αστικούς πληθυσμούς, έχουμε σχολεία της Υπαίθρου, έχουμε σχολεία του Άκρου, της Περιφέρειας. Όλα αυτά δημιουργούν μια πολυσημεία. Ας τα αφήσουμε το σύστημα να λειτουργήσει. Εγώ νομίζω ότι είναι μια θετική και χωρίς συμπλέγματα επιλογή της σύγχρονης Ελλάδας, η οποία θα επιβεβαιωθεί από τα πράγματα. Πολύ περισσότερο το βλέπεις στον τρόπο με τον οποίο αφηγούνται τα παιδιά και που αξιολογούν. Δεν παραμυθιάζονται. Έχουν αυτή την ικανότητα, την εκπληκτική ευθυβολία να μην παραμυθιάζονται. Ξέρουν όταν είσαι. Το βλέπουμε μέσα στην τάξη. Όταν πας μέσα στην τάξη, και φροντίζει το ξέρουμε αυτό. Αν πεις μέσα στην τάξη, δεν μπορείς να τους πουλήσεις πράγματα που δεν τα έχεις, δεν είσαι μέτοχος του. Ξέρουν πολύ καλά. Πολύ λοιπόν, αυτή η ευθυβολία, αυτή η καθαρότητα, αυτό το καθαρό βλέμμα, δεν μπορεί παρά να γίνει και πολιτική πράξη. Όχι περισσότερο επισημαίνει ο κ. Βόρος, αλλά και εμείς, ότι μην προκληθεί μια αναστάτωση με στο σχολείο. Και επί 30 μέρες το σχολείο δεν θα δουλεύει. Αν επιτρέπετε, νομίζω το θεσμικό πλαίσιο της χώρας για πάρα πολλά χρόνια είναι σαφές. Mm. Δεν επιτρέπεται καμία πολιτική. Ούτε και δεν και υπάρχει. Απόφαση, δεν υπάρχει και νόμος. Αν αλλάξει η απόφαση. Να σας πω, ακόμα και ένα ερωτηματολόγιο ερευνητή να πρέπει να κατέβει σε ένα σχολείο, χρειάζεται την έγκριση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Με το νόμο του 10. Πολύ περισσότερο. Αν αλλάξει ο νόμος. Να σας πω. Ο νόμος για την ψήφο στα 17 δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει ειδική αναφορά σε νοσοκομεία, σχολεία, στρατώνες και δημόσιες υπηρεσίες. Όμως, άλλοι νόμοι είναι πάρα πολύ σαφείς ότι ούτε μέσα σε δημόσια υπηρεσία μπορεί να μπει όποιος υποψήφιος θέλει και να κάνει συγκέντρωση εν ώρα εργασίας, ούτε σε σχολείο, ούτε σε πανεπιστήμιο, ούτε σε στρατόπεδο, ούτε οπουδήποτε υπάρχει δημόσιο έργο και δημόσια υπηρεσία. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και δεν είναι πρόβλημα για την ψήφο στα 17 αυτό. Ψήφο στα 17 είναι ο έφηβος που μέσα από την κοινωνική και οικογενειακή του ζωή σχηματίζει και μέσα από το σχολείο του άποψη για τη διακυβέρνηση της χώρας του και τη συζητάει όπως συζητάνε και οι ενήλικες. Δεν διαφωνεί κανείς, αλλά να μην στραβώσει. Ακριβώς αυτό που ήθελα να σας πω είναι κανείς δεν έχει πει μέχρι στιγμής ότι αυτοί οι νόμοι θα καταργηθούν ακριβώς επειδή μια ηλικιακή ομάδα που συμπίπτει με σχολική ηλικία και μάλιστα κατ' επιλογή, δεν είναι της υποχρεωτικής εκπαίδευσης, αυτή η ηλικιακή ομάδα ψήφισε. Μα δεν είναι η πρώτη φορά. Το 50% των μαθητών των τεχνικών λυκείων έχουν ηλικία μεγαλύτερη από την κανονική. Άρα και με την ψήφο στα 18 υπήρχαν 19 μέσα. Ποτέ στα σχολεία δεν έγινε. Υπόθηκε ότι πρέπει να ψηφίζει αυτός που θα έχει την επίπτωση της ψήφου του. Ένας άνθρωπος λοιπόν στα 17 του. Του εκλέγεστε δηλαδή. Ένας άνθρωπος στα 17 του χτίζει. Γιατί έχει μεγάλο μέλλον, έχει μακρύ μέλλον και επομένως η ψήφος του θα στραφεί στο ίδιο του το κοινωνικό σώμα. Φυσικά, ένας άνθρωπος στο κλείσιμο, στο κλείσιμο του βίου του είναι τελείως διαφορετικό. Άλλο το μετρήσει αυτό. Εγώ ήθελα να κάνω ένα σχόλιο και να πω ότι η εμπειρία που έχουμε πάντως από τα πανεπιστήμια μέχρι σήμερα είναι πολύ πικρή, διότι όταν θα πάτε τη μέρα της πρώτης λειτουργίας του πανεπιστημίου στην αρχή της κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς, θα δείτε ότι μπροστά από τις γραμματείες είναι τα τραπεζάκια των πολιτικών παρατάξεων, τα οποία παίρνουν τα παιδιά από το χέρι και προσπαθούν να τα χειραγωγήσουν. Αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Πάντως λιγότερο και από με κανένα τρόπο δεν πρέπει να φτάσει στα σχολεία. Λιγότερο από ό,τι παλιότερα. Λιγότερο από ό,τι παλιότερα, διότι οι νέοι αποστρέφονται την κατάσταση αυτή. Δηλαδή φτάνουν και γυρίζουν τα μούτρα. Αλλά εκεί είναι αυτοί που θέλουν να επιβάλλουν την κατάσταση. Απλώς δεν βρίσκουν την αντίθεση. Αυτό είναι σημαντικό που λέτε. Γιατί. Δεν βρίσκουμε κρατία, διότι οι νέοι αυτή τη στιγμή, όπως το ξέρετε, τα κόμματα, τα πολιτικά και τις παρατάξεις, τις πολιτικές, τις σημερινές, θεωρούν ότι δεν τις βρίσκουν αντιπροσωπευτικές και δεν τις θέλουν. Το ερώτημα, το δικό μου και ο προβληματισμός μου είναι 7 χρόνια γιατί να φανεί νέοι φοιτητική νεολαία με τόσα προβλήματα που ζει, με τα μνημόνια και όλα τα πράγματα. Τι είπατε? 7 χρόνια. Πού είναι η νεολαία? Η νεολαία. Η νεολαία εκφράζεται πιο με τρόπο διαφορετικό. Τι είναι η νεολαία? Που παλιά στα χρόνια του 80 φιλόμενα πεζοδρόμια. Ναι, εκφράζεται. Έπρεπε να αποστατεί. Αλλά αυτό είναι κυρίως ερώτημα για τον κύριο Σεβαστάκη, όχι τόσο για τον κύριο Φορσάκη. Μπορώ να απαντήσω. Αλλά εγώ θα ήθελα να το συνδέσω με αυτό που είπατε προηγουμένως και συμφωνήσατε κι εσείς. Είπε ο κύριο Σεβαστάκη, συμφωνήσατε ότι βλέπει του νέου στο βλέμμα του δεν παραμυθιάζονται.
Μπορεί να του κοροϊδέψει κτλ. Ω προσθετή σε εσά, όχι γενικά, δεν μπορεί να. Νομίζω ότι ο κ. Βαστάκης είπε το εξή: είπε ότι όταν μπαίνει σε μια τάξη, δεν μπορεί να πουλήσει στου νέου κάτι που δεν είσαι. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα για ένα πολιτικό κόμμα. Δηλαδή, εδώ παραμυθιάστηκε ο ελληνικό λαό. Γιατί να μην παραμυθιαστεί ο. Τώρα θέλετε να το πάτε στο πολιτικό. Όχι, μα έτσι είναι. Μα κοιτάξτε, δεν είναι μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Πάντα παραμυθιάζεται ο ελληνικό λαό, για να σα το πω διαφορετικά. Δεν το κάνει μόνο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα το έχουν κάνει και άλλε πολιτικέ παρατάξει στο παρελθόν. Δεν το λέω λοιπόν μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Αφού κάνουμε μια συζήτηση σοβαρή έξω από την επικαιρότητα, δεν σα το λέω μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι ένα γενικότερο φαινόμενο. Πάντως αυτό που είπε ο Μάκης ισχύει. Και όλοι οι λαοί έχουν το ίδιο πρόβλημα. Τα τελευταία χρόνια η νέα γενιά δεν δίνει το παρόν. Και ψάχνουμε να δούμε τι γίνεται με άλλο τρόπο. Αν θέλετε να το ολοκληρώσω το ερώτημα, επειδή πηγαίνω πολλά χρόνια σε διαδηλώσεις, άλλοτε σαν διαδηλωτής, άλλοτε για να καλύπτω, έχω βαρεθεί να βλέπω πια μεσήλικες. Δηλαδή, πού είναι. Γιατί είναι η ανάμνηση, είναι ένα στερεότυπο πια κινητοποίησης. Η δική μου γενιά και η ενδεχομένως γύρω από τον ηλικιακό μου κύκλο έχουν αυτό το βίωμα. Τις διαδήλωση με αυτά τα εργαλεία, τα παιδιά έχουν τελείως διαφορετική εκφραστική. Εγώ ήθελα... Δεν θα διαμαρτυρηθούν. Η διαμαρτυρία τους δεν έχει σχέση με αυτή. Τους, ότι είναι πολύ παραδοσιακή. Η οικογένεια δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Είπατε ότι του λείπει το Χατζηλίκι. Βρίσκουν άλλους τρόπους, φτιάχνουν άλλες μορφές. Δεν το βλέπω. Τα βλέπει τα κείμενα. Όχι, τα βλέπει τα κείμενα. Τα κείμενα δεν επηρεάζουν και δεν σταματάνε και δεν ανατρέπουν. Κάνουμε λάθος. Σήμερα υπάρχουν πολιτικοί και συνάδελφοί μας μέσα στη Βουλή που δουλεύουν συνέχεια στο διαδίκτυο και με το τι απήχηση έχει η χειρονομία τους. Δηλαδή έχουν άμεση αναφορά στο δημόσιο χώρο. Στην πράξη δεν το βλέπουμε όμως. Οι εταιρείες μέτρησης. Το αποτέλεσμα που μετράει, να ανατρέψει πολιτικές. Ακούστε κάτι, οι πολιτικές δεν ανατρέπονται. Δεν ανατρέπονται έτσι οι πολιτικές. Είναι πολύ βαθύτεροι οι τρόποι με τους οποίους μπορείς να κάνεις κοινωνικούς μετασχηματισμούς. Το σύστημα είναι πολύ πιο σοφό σήμερα. Μπορεί να σου δώσει μάλιστα το χώρο να κάνεις και εκτονοτικές γυμναστικές. Εφτά χρόνια όμως. Βεβαίως και κάνουν μια άλλου τύπου διαχείριση. Αλλά τις μορφές της λογικότητας με τις οποίες θα κάνουν μια καθαρή παρέμβαση στο πολιτικό γίγνεσθε, αυτό δεν βλέπω. Εγώ κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι οι νέοι σήμερα υποφέρουν από μια υπερπροστασία. Έχουν μια υπερπροστασία. Οι γονείς πρέπει πολλές φορές να αντιληφθούν ότι τα παιδιά πρέπει να τα αφήσουν πιο ελεύθερα, να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους. Οι εξελίξεις, η τεχνολογία, το διαδίκτυο και το κινητό το άλλο, τις έχει απορροφήσει σε άλλα πράγματα. Όχι μόνο, δεν είναι μόνο αυτό. Να σας πω και κάτι όμως που το ξεχνάμε. Εγώ θα κάτι άλλο. Τα κινήματα και ο εθελοντισμός είναι κυρίως νέοι άνθρωποι και όχι μεσήλικες. Τα κινήματα και ο εθελοντισμός, όπως και ο αθλητισμός σε διάφορες άλλες εναλλακτικές μορφές, έχει στελεχωθεί από νέους ανθρώπους. Δηλαδή το ερώτημα είναι μήπως ψάχνουμε στις παλιές μορφές συλλογικότητας, κοινωνικότητας και τα λοιπά. Να δούμε όμως, κύριε Παΐζη μου, εγώ να συμφωνήσω μαζί, αλλά το αποτέλεσμα δεν βλέπω. Στα μεγάλα προβλήματα θα έπρεπε όλος ο λαός να είναι μπροστά. Ναι. Μεγάλη, μικρή και μεσαία. Όχι, ναι, αλλά έπαιρνε πάντα η φοιτητική νεολαία. Ναι, αλλά πάντα πολλές φορές κατηγορήσαμε την νεολαία όταν ως μαθητής είχε άποψη. Για την κατοχή που είχε άποψη και έδωσαν αγώνα οι μαθητές εναντίον των κατακτητών, εσείς που είσαστε μικροί τώρα τους θυμάται. Αλλά εκείνη την εποχή υπήρχαν άνθρωποι που λέγανε αυτά. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο, ότι τα βρήκαν έτοιμα. Εντάξει, υπάρχει αυτό. Πάντα γίνεται αυτό σε μια ευημερία. Πάντα υπάρχει κάτι άλλο. Αυτό είναι ευθύνη της κοινωνίας των ενηλίκων να εκπαιδεύσει τα παιδιά. Δεν είναι ευθύνη των παιδιών από μόνο του. Εμείς κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά. Και αν κάποια στιγμή πιστεύουν ότι με το να κατέβουν οι πολιτικοί μες στα σχολεία θα αποκτήσουν τα 17χρονα πολιτική συνείδηση, εγώ επιμένω και λέω όχι, να μπουν οι δάσκαλοι τους και να τους διδάξουν δημοκρατία. Τώρα είπατε το σημαντικό. Από τον καθηγητή, από τον δάσκαλο ή τον καθηγητή. Ακριβώς. Ποιος θα το κάνει αυτό το πράγμα, τα κόμματα. Ότι πάντως υπάρχει αυτή τη στιγμή μία αναθεώρηση, αν θέλετε, αξιών η οποία άλλοτε επέτρεπε μεγαλύτερη πολιτική συμμετοχή, δεν υπάρχει αμφιβολία. Τα παιδιά σήμερα είναι πιο δεμένα με ορισμένες συλλιστικές ιδέες, αν θέλετε. Αυτό λοιπόν είναι μια αλήθεια και αυτό πρέπει να αλλάξει. Εγώ ήθελα όμως να κάνω και ένα άλλο ερώτημα. Και θα ήθελα να ακούσω και την άποψη του κ. Σεβαστάκη ως πολιτικού.
Τι θα γίνει με την ποινική ενηλικίωση? Θα κατέβει? Εγώ νομίζω ότι αφού φάραμε την ψήφο στα 17, πρέπει τώρα η αστική και η ποινική ενηλικίωση να κατέβουν στα 17. Στο αστικό δίκαιο. Που σημαίνει όμως τι επιπτώσεις? Που σημαίνει ότι η επιπτώσεις είναι πολύ απλή. Ότι ο καθένας έχει την ευθύνη των πράξεών του μετά τα 17. Αυτό στο αστικό δίκαιο σημαίνει ότι θα μπορεί ένα παιδί 17 να κάνει οποιαδήποτε δικαιοπραξία τώρα. Εάν δείτε το αστικό μας δίκαιο, μέχρι τα 10 το παιδί δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο. Είναι μεν υποκείμενο δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, αλλά δεν μπορεί το ίδιο να υπογράψει δικαιοπραξία. Μετά τα 10 σταδιακά αρχίζει το δίκαιο και το αναγνωρίζει ορισμένα πράγματα. Mm. Πρώτα το χαρτζηλίκι του να τα διαθέσει, μετά την εργασία του, μετά μπορεί και να παντρευτεί πριν τα 18, να εργαστεί και ούτω καθεξής. Και μετά τα 18 σταδιακά. Επομένως, ναι, έπρεπε λοιπόν να κατέβει αυτό τώρα στα 17. Και στα ποινικά το ίδιο. Δηλαδή η ποινική ευθύνη, η ανάληψη της ευθύνης δηλαδή για ό,τι κάνεις, να κατέβει στα 17. Σε μορφές δικαίου συμμετείχε ένα παιδί 16 χρονών με υπογραφή του πατέρα σου, έπαιρνες δίπλωμα για μηχανάκι. Δηλαδή έπαιρνες μια πολύ μεγάλη απόφαση. Και πιο πολλά. Δεν ισχύει ακόμη αυτό. Βεβαίως και πιο πολλά μπορεί να κάνεις. Μπορεί να εργαστεί στη ζωή μου. Μπορεί να εργαστεί και να διαθέσει το προϊόν της εργασίας. Τι? Να έχει την ευθύνη την ποινική από μόνος. Αστική και ευθύνη. Ναι, ήταν όμως ήδη μια σύμβαση. Λοιπόν, είπα ότι σταδιακά μετά τα 10 του αναγνωρίζει πολλά πράγματα. Δεν μπορεί να κάνει μόνο αυτό και πολύ περισσότερα μπορεί να κάνει. Μπορεί να διαθέσει το προϊόν της εργασίας του, να αποφασίσει να εργαστεί, να διαθέσει αυτά που του έχουν δοθεί προς διάθεση. Δηλαδή έχει μεγάλες δυνατότητες. Διαχείριση της εικόνας του. Διαχείριση της εικόνας του, δηλαδή του κοινωνικού του προσώπου και του ιδόλου του. Και πολύ μεγάλες αλλαγές. Μπορεί και αν παντρευτεί πριν τα 18, μπορεί να έχει και πλήρη ευθύνη. Ή σύντομα τρία σημεία. Πρώτον, επειδή ο κύριος Παρίσης είπε για το δάσκαλο, εκείνος να δώσει στο παιδί τα φώτα, εγώ στο σχολείο, στο Λιξούρι, από τον δάσκαλό μου, τον Γιάννη τον Μεριδόνη, διδάχτηκα για 6 μήνες τον επιτάφιο του Περικλή. Δεν μας μάθαινε τη γραμματική του συντακτικού. Δεν είναι το ίδιο η δάσκαλη. Λοιπόν, τον επιτάφιο του Περικλή για 6 μήνες το κοινωνικό κομμάτι. Και όταν εδώ και λίγα χρόνια ένας άρρωστός μου έδωσε τον επιτάφιο από τον πατέρα Κακρυδί, ομολογώ δεν είχα τίποτε λιγότερο από ό,τι διάβασα στο βιβλίο του Κακρυδί. Θέμα. Έφυγα από αυτό. Τιμή στους δασκάλους. Θέμα δεύτερο. Και οι τρεις συνομιλητές που έχω την τιμή να είμαι μαζί τους είπανε να μην πάνε οι υποψήφοι πολιτική σχολεία. Με σαφήνεια. Ο κύριος Παίζης το είπε πολύ ξεκάθαρα. Και ο κύριος, λοιπόν, το είπε ο κύριος Σεβαστάκης, αφήνοντας όμως στους συλλόγους των καθηγητών. Νομίζω ότι αυτό θέλει κεντρικότερη οριοθέτηση, θέλει κεντρικότερο προσανατολισμό, θέλει κεντρικότερη κατεύθυνση. Και ενώ το Υπουργείο Παιδείας που είναι ο φορέας. Και επειδή υπόθηκε ότι ο νόμος ο σημερινός δεν επιτρέπει, όντως ο νόμος του 10 λέει ότι θρησκευτικές και πολιτικές δεν. Αλλά ο νόμος, κύριε Φορτσάκη, που είστε διαπρεπής νομικός, ο σημερινός, είναι θεσμικά πολύ υψηλότερος όταν τους δίνει να ψηφίσουν κυβέρνηση. Αν ένας υπουργός θέλει ο αυριανός, ο μεθαυριανός, ο σημερινός, να πει ότι το δικαίωμα της ψήφου για κυβέρνηση είναι πιο πολύ από το πνεύμα του νόμου του 10 και δώσει το πράσινο φως θα μπουν. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι θα ήταν χρήσιμο το Υπουργείο Παιδείας που έχει την ευθύνη της υλοποίησης του πνεύματος του νόμου από το Κοινοβούλιο να φροντίσει να βρει τον τρόπο να το διοχετεύσει. Και κλείνοντας να σας ρωτήσω, τη δική μου τοποθέτηση, είχατε τον Υπουργό Παιδείας εδώ και του κάνατε το ερώτημα. Ναι. Μπορείτε να μεταφέρετε τι σας είπε ο Υπουργός όταν τον ρωτήσατε? Ότι υπάρχει ο Υπουργός ρωτήθηκε για το άρθρο συγκεκριμένα, έτσι δεν είναι? Ότι υπάρχει πράγματι, είναι ένα πρόβλημα που θέλει συζήτηση. Είναι απάντησή του Ανδρίου Φίλη. Είπε στη συνέχεια ότι θα ήθελε να μην μετατραπεί ο χώρος του σχολείου σε κομματική αρένα. Αυτή είναι διατύπωση που αν δείτε το βίντεο, γιατί τώρα το έβλεπα. Είπε ότι θα ήθελε και θα φροντίσουν πριν εφαρμοστεί ο νόμος να ληφθούν μέτρα για να μην μετατραπεί το σχολείο σε κομματική αρένα. Έχω την αίσθηση ότι από κάποια ρεθίσματα, ίσως και από το άρθρο, τον έχει προβληματίσει αυτό. Κύριε Σαβαστάκη, σε αυτό που λέει ο κ. Βόρος. Ναι. Το είπε εδώ, στο κατάλληλο. Είμαι απολύτως τουλάχιστον προσωπικά αποφασισμένος ότι πρέπει να εμπιστευτώ την κοινότητα, παρόλο που θα υπάρχει μια κεντρική κατεύθυνση, πρέπει να εμπιστευτώ την κοινότητα. Η κοινότητα θα πρέπει να αποφασίσει και τους ρυθμούς μάθησης και τους ρυθμούς πολιτικής εκφώνησης. Νομίζω ότι αν το δώσουμε, η κοινότητα θα ανταποκριθεί. Η μαθητική,
η συλλογικότητα των δασκάλων. Νομίζω ότι όλο μαζί αυτό το σύστημα, το εξαιρετικά σύνθετο και παραγωγικό πνευματικά σύστημα που ακόμα η κοινωνία μας μπορεί να διατηρήσει, νομίζω ότι μπορεί να δώσει αυτή την όθηση σε απλώς μια νομική, νομοθετική κατεύθυνση. Ο νόμος ορίζει κάποια, ένα περίγραμμα. Ο τρόπος με τον οποίο ουσιώνεται και μπαίνει στη ζωή μας, ανατίθεται στην κοινωνία, στους ανθρώπους. Πρέπει να το εμπιστευτούμε αυτό. Κάποιοι που, κάποιες φωνές που ακούστηκαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το σκέφτηκε αυτό το 17, γιατί εκεί επηρεάζει περισσότερους ψήφους. Γιατί επηρεάζει. Την γιατί νεολαία. Επηρεάζει. Όχι, το θέτω το ερώτημα, γιατί το ψήφισαν όλα τα κόμματα, κύριε Πολίτη. Το ψήφισαν όλα τα κόμματα, όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, δεν το ψήφισε. Συγγνώμη, δεν είχα επαρκή ενημέρωση. Δεν είναι απολύτικη. Όχι, ανεξίθρηστη είναι. Ναι, γι' αυτό λέω, ποιος είναι ο αντίστοιχος όρος στην πολιτική. Πάντως, εξακολουθούν οι τηλεθεατές περισσότεροι να είναι επιφυλακτικοί. 17 χρονών δεν έχουν την οριμότητα και την κρίση για να ψηφίσουν. Μόνο Βόλτα, Μπαρ και Facebook. Έχει μια αρνητική τοποθέτηση, ίσως. 80% της κοινής γνώμης είναι αρνητικό στην Ελλάδα. Και αν δείτε τη δημοσκόπηση που είχε γίνει τον Ιούλιο, από την κοινή γνώμη, η πιο συντηρητική κοινή γνώμη είναι πιο αρνητική και πιο αρνητική είναι και η λιγότερο οικονομικά εύρωστη. Δηλαδή και οι πολιτικά συντηρητικότεροι και η οικονομικά λιγότερο εύρωστη και η κοινωνία είναι πιο αρνητική στην ψήφο στα 17. Επομένως έχουμε μια κατάσταση η οποία θέλει διαχείριση. Νομίζω λοιπόν ότι το κλειδί για να πετύχει αυτή η αλλαγή που έγινε, γιατί ήθελα να σας πω σαν νομικός, είναι νόμος πλέον του κράτους. Είναι νόμος του κράτους, αλλά δεν είναι μόνο νόμος του κράτους, είναι νόμος του κράτους που δεν μπορεί πια να αλλάξει. Διότι το εκλογικό σώμα όταν ορίζεται δεν μπορεί πλέον να περιοριστεί από επόμενο νόμο. Δηλαδή δεν μπορεί να έρθει ένας νόμος σήμερα και να πει ότι ξέρεις από εδώ και πέρα θα ψηφίζουν μόνο όπως είναι πάνω από 40, από 50, από 60. Όσοι ψηφίζουν, ψηφίζουν. Μόνο προς τα κάτω μπορεί να πάει, δηλαδή στα 15. Επομένως θα μείνουμε εδώ που είμαστε. Και επομένως πρέπει να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση με προσοχή και εστιάζοντας κατά την άποψή μου στη διαμόρφωση δημοκρατικής συνείδησης στα σχολεία με την επιμονή στην άσκηση δημοκρατικής, σχολικής και κοινωνικής ζωής μέσα στο σχολικό πλαίσιο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη τάξη του δημοτικού να μαθαίνουν τα παιδιά τι σημαίνει κοινωνική από ζωή. Από τους δασκάλους και τους, όχι από ψήφους. Από τους δασκάλους τους, βεβαίως και από τους δασκάλους, και με συμμετοχή και ανάδειξη των ιδίων. Εγώ θυμάμαι ήμουν σε ένα σχολείο που από την πρώτη δημοτικού βγάλαμε πρόεδρο. Μεταξύ τους θέμα αυτό. Δεν πήγανε βουλευτές ούτε δημοτικοί. Νομίζω ότι θα επιμείνω έτσι όπως ξεκίνησα, να θυμίσω και σε αυτούς που μας ακούνε το δικαίωμα του εκλέγην, πέρα από την οριμότητα που την νοεί ο καθένας με διαφορετικό τρόπο. 100.000 είχαμε πει στο διάλειμμα με τον κύριο Βόρο, είναι μια γενιά, μια ηλικία. 80.000 από αυτές μπαίνουν στα ελληνικά πανεπιστήμια. Άρα όταν μου πείτε οι 17ηδες, είναι εκεί γύρω στους 80 και βάλτε και αυτούς που δεν μπήκαν, 104.000, μάξιμου, τελειώσαμε. Όταν λέμε αυτή η γενιά δεν είναι όρημη, σημαίνει ότι αυτοί οι 100 που την επόμενη χρονιά θα μπουν στα πανεπιστήμια, θα μπουν στα πολυτεχνία, θα μπουν στην ιατρική, στο 80% τους είναι ανώριμοι και είναι στις καφετέρειες. Δεν έχουμε αυτούς τους χαρακτηρισμούς που είναι συλλογικοί. Όχι, είναι στην κοινή γνώμη, συμφωνώ απόλυτα, είναι μια εικόνα. Αυτή την εικόνα θα την αναλύσουμε. Και λέω, αν ψηφίσουν οι 17χρονοι, όπως και οι 18χρονοι και οι 65χρονοι, το δικαίωμα του εκλέγην είναι και δικαίωμα, αλλά είναι και λειτουργήμα. Είναι δικαίωμα γιατί είναι καθολικό, όλοι πρέπει, δεν αρκεί να ψηφίσει ένας. Πρέπει να κατέβουν όλοι να ψηφίσουν. Να καταλάβουν το τι και από την ώρα που είναι υποχρεωτικό, είναι δημόσιο λειτουργήμα. Ο πολίτης υπακούει για να έχει συντεταγμένα και όργανα η πολιτεία. Και είναι καθολικό που σημαίνει όλοι οι οποίοι ενδιαφέρονται για την πόλη και έχουν την οριμότητα και την ηλικία. Εάν δεν θα βάλουμε ποτέ το ερώτημα γιατί σεβόμαστε τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας και τους μπαμπάδες μας, για κάποιον που είναι 97, που είναι 87, δεν πρέπει να τον βάλουμε αντιστρόφως ανάλογα και για κάποιον που είναι 17. Μη μου πείτε το 7, ναι, διότι εκεί πια δεν έχουμε περάσει ούτε από το κοινωνικό, ούτε από το βιολογικό και οι γονείς και το σχολείο. Αρκετή και πάνω ίσως και θα έπρεπε να το ξανασκεφτούν από μόνο τους. Και εσείς ανάψετε για να μην τους το απαγορεύσουμε εμείς. Η φωτιά της εκπομπής. Νομίζω πως και από όσα υπόθηκαν τα παιδιά, εκτός από την οικογένεια και την κοινωνία που ζουν, να μάθουν και στο σχολείο περισσότερα κοινωνικά και πολιτικά πράγματα από τους δασκάλους τους, και μια που τώρα φτιάχνετε το πρόγραμμα, ας προσθεθούν και άλλα πράγματα που θα κάνουν τα παιδιά
οριμότερους και καλύτερους πολίτες να διδαχτούν από τους δασκάλους τους. Όχι από 10 επισκέψεις διαφορετικών πολιτικών φορέων που ο καθένας θα τους λέει τα δικά του. Το που είναι φυσικό. Είναι φυσικό να λέει ο καθένας τα δικά του. Και να διδάξουν και λίγο τους δασκάλους τους. Ορίστε. Και να διδάξουν και λίγο. Είναι ευθύνη της κοινωνίας, της πολιτείας και του συστήματος μας. Για τα ανώτατα ιδρύματα και τη δασκαλία. Και να αποπλαστούν αυτό που εννοεί ο κ. Σεβαστάκης και τα παιδιά. Λοιπόν, και ας μπει και στην ύλη περισσότερη διδασκαλία για κοινωνικά και πολιτικά προβλήματα, γιατί αυτό είναι ανάγκη. Είναι λίγο παθιασμένοι οι δάσκαλοι και οι καθηγητές να μεταφέρουν τη γνώση. Πάντα υπάρχουν. Πάντα υπάρχουν. Διάβασε αυτό ή τίποτα. Λοιπόν, πάντα υπάρχουν και να τους τιμούμε. Να φτιαχτεί και η ύλη καλύτερη. Και μία ώρα κοινωνική ζωή στο μάθημα. Μία ώρα κοινωνική ζωή να μπει στο μάθημα, στο πρόγραμμα, για να έχουν τα παιδιά μία ώρα που θα κάνουν αυτή τη δουλειά. Μόνο κοινωνική ζωή. Όπως εμάς αυτό βουλά. Ψηλά κάνετε το. Δηλαδή μία ώρα, μία ώρα τη βδομάδα τουλάχιστον, όπου τα παιδιά με τον πρόεδρό τους και τον προεδρείο τους θα συζητάνε, σαν να είναι σε γενική συνέλευση, τα προβλήματα του σχολείου τους, τα προβλήματα που τους απασχολούν. Προχωρημένοι βλέπω. Τα, ναι. Βέβαια, το πρόβλημα σας διαγράφει ο κ. Σεβαστάκης. Κάπου αλλού πάει ο κ. Σεβαστάκης. Θα σας πάρει ο κ. Σεβαστάκης. Ποιο θα του αρέσει. Κύριε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για ένα θέμα που δεν είναι μέσα στην επικαιρότητα. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνονται και δύσκολες συζητήσεις. Και είχε και ενδιαφέρον και την ανταπόκριση των τηλεθεατών. Όχι, δεν είναι προσπόνο, νομίζει κανείς ότι μόνο σε ορισμένα πράγματα. Εμείς να προσπαθούμε πάντα να ξεφεύγουμε λίγο από τα τετριμένα. Εμείς να παραδώσουμε στον Εμίλιο Λιάτσο. Ακολουθεί Κόντρα 24. Μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, αύριο το πρωί Κόντρα News στα περίπτερα και 24 ώρια ενημέρωση με το kondranews.gr. Καλή σας νύχτα. Νύχτα.